Αν δεν δεις σταθμευμένο αυτοκίνητο να σαλπάρει, δεν ξέρεις τι πάει να πει νεροποντή. Ρε εσείς, οι σωτήρες μας είναι καλά από την νεροποντή. Η Βουλή έπαθε τίποτε. Μαλακίες ρωτάω, τα μπουρδέλα δεν παθαίνουν κάτι. Μ' αρέσει πολύ, αγοράζανε GPS και δεν βρέθηκε ένας να έχει στο αυτοκίνητο μία πηξίδα. Ένα βυθόμετρο, βρε αδερφέ, για ώρα ανάγκης. Μπήκανε στα social media και γράφανε ότι ακυρώθηκαν τα δρομολόγια των λεωφορείων και περιμένουν το πλοίο της γραμμής. Ποιο πλοίο της γραμμής? Σε λίγο η Κιβωτός θα περάσει. Οπ, ο Νόε, γεια σου Νόε. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τον Μητσοτάκη, έχουμε ρεπορτάζ την ώρα της πλημμύρας που βρισκότανε. Ήτανε σπίτι του ή έκανε βόλτα από τις περιοχές? Τελικά με 6-20 εκατομμύρια τουρίστες, πόσο μπροστά είσαι? Στη Βενετία ακόμα με γκόνδολες κυκλοφορούν, ενώ στην Αθήνα στα κανάλια της με αυτοκίνητα. Το άσχημο είναι ότι ο Θεός δεν ειδοποίησε το Σαμαρά για την αεροπορή. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν βγήκε ακόμα η βούλτευση να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πού να βγει η Σοφία, να χαλάσει το μαλλί? Κάτσε καλά. Σατανικό, αλλά μ' αρέσει. Θα κλείσουμε τα κομμωτήρια για να μην μπορεί να βγει βούλτευση στα κανάλια. Και για να μην ξεχνιόμαστε, περιμένω να βγει ο ΓΑΠ και να πάρει θέση, ενώ έλεγε ότι θα γίνουμε Δανία, του Νότου γίναμε Βενετία. Βέβαια αυτός εννοούσε Δανία και με ένα μικρό ρετουσάρισμα το παρουσίαζε ότι θα γίνουμε Δανία. Άλλη περίπτωση αυτός. Μετά την αεροπορτή επισκέφθηκε και τις περιοχές ο Ντινόπουλος. Όχι σαν υπουργός, δεν την έχει αυτή την ιδιότητα. Σαν πολεμικός ανταποκριτής. Οι περιοχές βομβαρδισμένες ήτανε. Για την κυβέρνηση φταίνε οι περιφέρειες. Για τις περιφέρειες φταίνε οι Δήμοι. Για τους Δήμους φταίει η κυβέρνηση. Η θεωρία του House Made in Greece. Ανακοινώθηκαν και τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις πλημμύρες. Θα πληρώσουν όλοι κανονικά τον έμφυ, απλώς τα σπίτια δεν θα φορολογηθούν ως εξοχικά και παραθαλάσσια. Είχαμε και αυτή την αλλαγή της ώρας προς τα πίσω. Αντώνη, δεν θέλω να σε προβληματίσω, αλλά με αυτή την αλλαγή προς τα πίσω θα αργήσει και η ανάπτυξη μια ώρα, έτσι πληροφοριακά, στην πίσω πλευρά του μυαλού σου. Πλημμύρες, σεισμοί, έμπολα, τα τζάμπο κάνουν ακόμα διαφημίσεις. Ο Σεφερλής κάνει πρωινάδικο. Ο Σαμαράς που διάολο τη βλέπει την ανάπτυξη, μπορεί να μου πει κάποιος? Άρχισαν και τα μέτρα για την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου. Αν είχαν χιούμορ, τα μέτρα θα τα έπαιρνε το λιμεναρχείο και όχι η τροχέα. Ρε εσείς τον παπούλια τον βγάλατε από την πρίζα ή εγώ πρέπει να σας τα θυμίζω όλα? Εν τω μεταξύ πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζει το όχι, ενώ ψηφίζει σε όλα ναι. Άντε να εξηγήσεις στα παιδιά αύριο ότι ενώ ψηφίζουμε ναι, γιορτάζουμε το όχι και ενώ κάναμε αμά να διώξουμε τους Γερμανούς, το 2010 τους ξαναφέραμε.